Κοντρολάρει ο Μάτος στο ενασμένα με τον Μεντί, είναι πολύ πιο γρήγορος. Υπέροχη σέντρα, η κεφαλιά από τον Κουλούρη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, είναι στο 7. Την υπέροχη προσπάθεια του Λέω Μάτος. Πέρασε η υποδοχή από τον Λιμνιό, πάει στο ενασμένα, τελειώνει τη φάση. Σταμάτησε στο Μεντί, επαναφορά, μεγάλη ευκαιρία. Δεύτερη για τον ΠΑΟΚ από τον Πέλκα. Στο 10, μόνος του αμαρκάριστος μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ήρθε η μπάλα Λουκούμι στο πόδι μετά το κακό διώξιμο του Μεντί. Πλάσαρε στην κίνηση. Ξανά ο Πέλκας. Η κεφαλιά από τον Μάτος, ποιον άλλον. Μαέστρος στο είδος. Ξέρει να παίρνει πολύ καλές τοποθετήσεις μέσα στην μεγάλη περιοχή. Πανιόνιο, Πανετολικό, ΑΕΚ. Εξαιρετική προσπάθεια, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, κάνει και το πλασέ, λίγο έλειψε. Ο μικρός να βάλει ένα καταπληκτικό γκολ. Η κούρσα του Δελιγιαννίδη. Τον βλέπετε εδώ, απογοητευμένος μόνο για το τελείωμά του. Θα έλεγα ότι τα έκανε όλα στην εντέλεια. Το κατέβασμα, είδε τον χώρο αφού πρώτα αναζήτησε, όπως βλέπετε, συμπαίκτη, δεν τον βρήκε. Ελήφθηκε ανάμεσα σε τρεις παίκτες του Λεβαδιακού. Έκανε και το... Από 3-4-2-1 σε 4-3-3. Για να δούμε εδώ, ο Λιμνιός μπαίνει μες στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμά του δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, παρόλα αυτά η μπάλα φτάνει στον Πέλκα που χάνει μια τεράστια ευκαιρία, την πιο μεγάλη του ΠΑΟΚ στο 27. Δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας ο Τσαμπούρης. Το γύρισμα του Λιμνιού δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Εδώ βλέπουμε ότι έφυγε πιθανότατα από κανονική θέση ο Λιμνιός. Το γύρισμά του φαίνεται ότι... Κεφαλιά του Λιμνιού είναι η μοναδική που είναι το συστήριο. Τώρα ο Δελιανίδης μπαίνει πάλι μες στην περιοχή. Το γύρισμά του στο πίσω δοκάρι. Δεν προλαβαίνει ο Μάτος. Ήταν έτοιμος να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Τον πρόλαβε ο Μεντί που κάλυψε σωστά και παραχώρησε το κόρνερ. Άλλη μια πολύ καλή προσπάθεια του Δελιανίδη. Ωραία η σέντρα στο πίσω δοκάρι για τον Μάτος. Ο Δελιανίδη είναι επίσης εντυπωσιακά. Εδώ η μπάλα φτάνει στον Κουλούρη. Ζητάει πάλι ο Μαωρίσιο του. Την περνάει ο Κουλούρης. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ο Ναμάσκο βγαίνει. Πέναλτι. Δεν έχει καμία αμφιβολία ο κύριος Αλέξανδρος Τσαμούρης. Δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Ναμάσκο γκρινιάζει. Αλλά ασφαλώς η απόφαση του διαιτητή δεν νομίζω ότι. Όχι, δεν νομίζω, είμαι σίγουρος ότι δεν θα αλλάξει. Το συζητά Μαωρίσιο. Ο Πέλκας στην εκτέλεση του πέναλτι στο 40. Αστοχή. Out. Δεν βρήκε στόχο. Δεν πήγε μπάλα εντός εστίας ούτε σε εκτέλεση πέναλτι ο ΠΑΟΚ. 11 τελικές, οι 10 εκτός εστίας. Ακόμη και το πέναλτι. Πάρα πολύ άσχημα εκτελεσμένο. Μπήκε Λιμνιός μέσα, έκανε το γύρισμα. Το σουτ στην κίνηση, τώρα η μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Δεν έβαλε όλα τα εύκολα και βάζει το δύσκολο ο Δημήτρης Πέλκας στο 41. Η ασίστ είναι από τον Λιμνιό. Τον καλύτερο παίχτη του ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Πέλκας δευτερόλεπτα μετά το χαμένο πέναλτι. Βγάζει όλη την πίεση από πάνω του με αυτό το πολύ ωραίο τελείωμα. Που βρήκε εστία γιατί αυτή τη φορά ο Πέλκας δεν χρειάστηκε να σκεφτεί τίποτα. Λειτουργήσε με το ένστικτο. Και όταν λειτουργείς με το ένστικτο και είσαι καλός παίχτης όπως ο Πέλκας, ούτε θα αγχωθείς, ούτε θα πιεστείς, θα σκοράρεις. Πλάγιασε ωραία το κορμί του, εκτέλεσε στην κίνηση και έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίκτυ, εκεί που ήταν αδύνατο να αντιδράσει ο Ναμάσκο. Ξανά η πολύ ωραία τρίπλα του Λιμνιού και το γύρισμά του, πάρτο βάλτο στον Πέλκα που ανοίγει το σκορ, φοβερό σπριντ και ο Λιμνιός. Παίζει με τον Κουλούρη ο Πέλκας και ζητάει ξανά την μπάλα. Ο Κουλούρης πάει σε ατομική προσπάθεια, θα του βάλουν το πρώτο στοπ, το δεύτερο σουτ θα του εξουδετερώσει ο Ναμάσκο σε κόρνερ. Στο 43, άλλη μια ωραία επιθετική προσπάθεια από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, μια καλή ανάπτυξη, μια γρήγορη ανάπτυξη, μια γρήγορη μεταφορά παιχνιδιού, το βλέπουμε όλο. Ένα πιο ορθολογιστικό σχήμα Λεβαδιακού. Δεν υπάρχει offside, η μπάλα βγήκε, κράτησε, έκανε το πλασέ και ισοφαρίζει 1-1 ο Γιακουμάκης. 30 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Λεβαδιακός βρίσκει τον γκολ, χαμογελάει ο Ζωσέ Ανιγκό. 30 δευτερόλεπτα μετά την αλλαγή του συστήματος και την επαναφορά σε αυτό που παίζει όλη τη σεζόν μέχρι τώρα ο Λεβαδιακός. Στο 3-4-2-1 ο Γιακουμάκης εκμεταλλεύεται την αδράνεια της άμυνας του ΠΑΟΚ
κάνει το κοντρόλ, εκτελεί με σουτ έξω. Η σέντρα χαμηλά, προσπαθεί στην κίνηση ο Κουλούρης με την πρώτη, δοκιμάζει και με την δεύτερη, δεν τα καταφέρνει, είναι κόρνερ. Ο Γιακουμάκης στην κορυφή. Η κούρσα από τον Ζαραδούκα, η σέντρα για τον Γιακουμάκη. Η παρέμβαση του Μαλεζά μπλοκάρει ο Ρέι. Μάτος, η κάθετη. Το κοντρόλ μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο Κουλούρης δεν μπορεί να γυρίσει, η μπάλα φτάνει στον Λιμιό που κάνει το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και αστοχεί. Λεβαδιακό. Ο Μπίσεσβαρ μέσα στη μεγάλη περιοχή προσπαθεί να γυρίσει, η μπάλα φτάνει στον Σάκοφ, κάνει το πλασέ. 2-1 ο ΠΑΟΚ, βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Παίρνει ξανά προβάδισμα στο σκορ με τον παίχτη που μπήκε πριν λίγα λεπτά στο μάτς ως αλλαγή. Πάρα πολύ ωραίο πλασέ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Ραμάσκο δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ο ΠΑΟΚ φτάνει στο 2-1. Βλέπουμε εδώ Σάκοφ πανηγυρίζει. Δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαικτών. Περιόδου, ο ΠΑΟΚ είναι ξανά στην επίθεση. Πολύ ωραία η προσπάθεια, η κεφαλιά, ο Ναμάσκο μπλοκάρει. Λίγο έλειψε ο Ελκαντουρί.